Θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε με set για να κάνουμε dip. Πήραμε δύο καπεράκια από εκεί. Ό,τι πιο φθηνό είχε, θα προτιμούσα να ήταν διαφανές, αλλά βρήκα μαύρο. Και ο λόγος που το διάλεξα αυτό είναι επειδή χωράει μέσα σε αυτά άνετα. Εντάξει, σας δείξω ακριβώς τι σημασία έχει αυτό. Εντάξει, και θα το κάνουμε τρυπούλες. Χρησιμοποιώ την αρίδα που είναι για ξύλο. Είναι η αρίδα που στην άκρη έχει τρεις, έχει μια κεντρική μύτη και δύο πλευρές τρυπούλες. Εντάξει. Και ανοίγω τρύπες χρησιμοποιώντας. Έχω δύο σετάκια με τρύπες. Τώρα και έχει περισσότερες, το άλλο και έχει λιγότερες. Θα δούμε τι ακριβώς θέλει. Θα τα πλύνω φυσικά και θα καθαρίσω και όλα τα πλαστικούλια που μένουν. Μπορώ να τα κάνω και με λιγάκι γυαλόχαρτο, θα δούμε πώς το κάνω αυτό. Γιατί έχω κάνει δύο. Ένα να έχει περισσότερες τύπες, άλλο λιγότερο. Το ένα να μπορεί να ξεβράσει πιο εύκολα από το άλλο. Οπότε τι κάνουμε. Όταν έρθει ένα καινούριο κοράλι, το βάζουμε. Έτσι. Έτσι. Μέσα εδώ. Το ξεπλένουμε καλά-καλά. Κάνοντας αυτή την κίνηση, αφήνοντα το νερό να τρέξει προς τα κάτω. Και φυσώντας το, τραβάντας νερό και φυσώντας το αυτό, ούτως ώστε να φύγουν όσο το δυνατόν πράγματα τα οποία φαίνονται. Επίσης, κάτω από δυνατό φως το παρατηρούμε. Αν έχουμε και κάνουμε μεγεθυντικό φακό, ακόμα καλύτερα. Ένα επιπλέον στάδιο, το οποίο εγώ έχω σκοπό να κάνω και δεν το θεωρώ και πολύ υποχρεωτικό για όλους, είναι να πάρω ένα-ένα βραχάκι και να το περάσω με μια οδοντόβουρτσα. Εγώ θα δοκιμάσω αρχικά ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έχω μια παλιά ηλεκτρική που δεν τη χρησιμοποιώ. Αλλά συνήθως το ίντερνετ προτείνει την κανονική την οδοντόβουρτσα. Ούτως ώστε να καθαρίσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Εάν έχω τη δυνατότητα να αφαιρέσω το πετράκι ή το φραγκάκι, το από κάτω δηλαδή το κομμάτι, το plug, θα το κάνω. Εάν δεν την έχω τη δυνατότητα, δεν την έχω. Επίσης, εάν δω ότι έχει άλγες, θα το περάσω με λιγάκι σιγηρό διοξίδιο του άνθρακα. Οξυζενέ. Το οξυζενέ σκοτώνει την άλγη ακόμα και αν δεν την βλέπεις. Αυτό θα το κάνω με ένα απλό πινελάκι και σκέφτομαι να είναι απλώς ένα 10% περιεκτικότητα, ούτως ώστε να καθαρίσει πιο εύκολα. Και μετά θέλει ξανά ξέπλυμα κι αυτό. Αυτά. Για το αντιπάρισμα. Αυτό εδώ είναι από το IKEA και έχει κωδικό 504447,83 και θέλει τρύπες. Και αυτό είναι έτοιμο και είναι το 204681,05. Και τα δύο πρώτη φορά τα είδα στο IKEA και μ' αρέσαν. Το μόνο αρνητικό που έχω είναι ότι είναι σκούρο. Θα προτιμούσα να είναι διαφανές. Θα το προτιμούσα να είναι διαφανές για να φαίνονται περισσότερο λεπτομέρειες που θα βγαίνουν. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα για εμένα ήταν να μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει άνετα σε αυτά χωρίς να κολλάει. Γιατί αν έχετε δει τα διάφορα τοπεράκια που υπάρχουν, έτσι και μπαίνει τώρα μέσα στα άλλα, κολλάνε. Και επειδή θα έχω και νερό, θα κολλάει πάρα πολύ. Οπότε δεν θα μπορούμε να την κάνουμε την κίνηση εύκολα. Αυτά. Έχω κάνει και άλλα βιντεάκια. Το ένα έχει σχέση με το 3D οργάνωση του Aquascape μου και ένα άλλο με το, πώς το λέμε, με αυτό που, ένα ξενοδοχείο κοπηπόδων, τα οποία και τα δύο έτσι εγώ τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Γραφτείτε στο κανάλι, θα κάνω και άλλα πράγματα. Και αν έχετε κάποια όρεξη να κάνουμε κάτι μαζί ή να σας κάνω κάτι που μπορεί και να το βρω και χρήσιμο για μένα, γιατί άμα δεν είναι χρήσιμο για μένα δεν πρέπει να το κάνω, γράψτε μου. Το κάνουμε. Τώρα, για να κάνουμε αυτές τις δουλειές, εγώ χρησιμοποιώ ένα παλιό τραπέζι και από πάνω βάλα μια παλέτα. Ούτως ώστε να μην καταστρέψω το τραπέζι και να είναι και αρκετά ψηλά, ούτως ώστε να μην με κουράζει. Τα υπόλοιπα όλα, όρεξη να έχεις και γίνεται. Bye bye.